brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on hidden desires. So I'll throw την τεράστια βόλτα μας, πήγαμε στο εκδοτικό χωριό, αλλά κάναμε μια πολύ μεγάλη βόλτα και πήραμε αρκετά πράγματα από διάφορα μαγαζιά. Πήραμε από το Marks & Spencer πράγματα, πήραμε από το Jump πράγματα, πήραμε από την H&M που θα σας τα δείξω μάλλον αύριο, πήγαμε μετά στο γυρισμό, στο σούπερ μάρκετ και πήραμε επίσης πραγματάκια. Θέλω εννοείται να ξεκινήσω από τα κατεψυγμένα όπως πάντα για να τα τακτοποιήσω γρήγορα. Λοιπόν, πήραμε όπως πάντα κατεψυγμένα λαχανικά, αυτά εδώ της Bonduelle, τα τρία ανάμεικτα λαχανικά που τα έχω δείξει χιλιάδες φορές και ξέρετε πόσο πολύ μας αρέσουν και τα παίρνουμε. Πήραμε τα φασολάκια τα στρογγυλά, δύο συσκευασίες. Πήραμε να δοκιμάσουμε αυτά εδώ τα φαλάφελ που είναι με ρεβίθια και παντζάρι. Πήραμε δύο συσκευασίες και από αυτό για να τα δοκιμάσουμε. Νομίζω ότι θα μας αρέσουν πολύ γιατί γενικά τα φαλάφελ τα αγαπάμε. Το παντζάρι το αγαπάμε, οπότε γιατί όχι συνδυασμός. Και μετά πήραμε αυτά εδώ πέρα που είναι το υποκατάστατο του κοτόπουλου. Δεν είμαστε vegan. Αυτά λοιπόν ως προς τα της κατάψυξης θα τα βάλω μέσα γρήγορα και θα σας δείξω τα υπόλοιπα. Λοιπόν, από εδώ του ψυγείου πήραμε αυτό εδώ το γάλα που είναι το αγαπημένο του Φώτη. Πήραμε δύο τέτοια κουτιά. Πήραμε τη Σάλπρο, τη Βρώμη που είναι δικό μου αγαπημένο γάλα. Γιατί γενικά προσπαθώ να αποφεύγω αυτού του είδους το γάλα, γιατί νομίζω ότι λίγο με πειράζει. Πήραμε Λεβέτη για το Φώτη σε φέτες. Πήρα γαλοπούλα εν Ελλάδη, καπνιστή. Εννοείται το αγαπημένο μου Αντόρο Creamy Gouda, που το παίρνω πάντα. Ξέρετε πόσο πολύ το λατρεύω και το παίρνω συνέχεια. Πήρα αυτό εδώ το τσάι που είναι με πράσινο μήλο, δυόσμο και μάτσα τσάι. Νομίζω ότι μου αρέσει, νομίζω ότι το έχω ξαναπιεί. Εννοείται πήρα τον αγαπημένο μου καφέ που είναι αυτός εδώ της Νέσκαφε Καφέ Organic. Πήραμε ελληνικό καφέ που είναι από την Coffee Island μέσα από το σούπερ μάρκετ. Μετά εδώ έχω διάφορα φρούτα και λαχανικά που τα πήρα από μανάβικο. Σταματήσαμε στο δρόμο και σε ένα μανάβικο. Γενικά σήμερα ήταν τεράστια η βόλτα μας. Φύγαμε γύρω στις 11.30 και τώρα η ώρα είναι 7. Πήραμε λοιπόν φύλλα άγριας ρόκας. Α, ξέχασα να σας δείξω και το βιταμάκι μας, αυτό εδώ το χωριό το βιολογικό που το παίρνουμε πάντα. Πήραμε μελιτζάνες, καρότα, αυτό εδώ που είναι η αγάπη μου τον τελευταίο καιρό, που είναι αυτή εδώ η ξηρή καρπή, που μπορεί να τους βρείτε ως ζολίτες, χουανίτες, ροζίτες, γενικά τέτοια που είναι με φιστίκι και επικάλυψη σαν μπαρμπικιού. Πήραμε ντοματούλες, πήραμε πιπεριές κόκκινες και πράσινες, αβοκάντο και μπανάνες, αυτά από το μανάβικο. Μετά συνεχίζουμε με το σούπερ μάρκετ, πήρα τη μουστάρδα αυτήν εδώ, πήρα την κέτσαπ, τη βιολογική. Ξέχασα να σας πω όσον αφορά τη γαλοπούλα, ήθελα να πάρω τα οκτώπουλα της Μάρους που είναι με το τσίλι, αλλά το My Market δεν τα έχει και δεν ξέρω άμα θα το έχουν ποτέ, γιατί ρώτησα και μου είπαν ότι δεν τους έχουν ανοίξει ακόμα τον κωδικό. Μπορεί να τους τον ανοίξουν είτε αργότερα είτε και ποτέ, δεν ήξερα να μου πούνε. Πήρα σόδα μαγειρικής γιατί βάζω πάρα πολύ στο πλυντήριο, οπότε φεύγει πολύ και παίρνω τις μεγάλες συσκευασίες. Πήρα αυτήν εδώ τη μάσκα της Pantene που είναι με biotin και rose water. Πήρα αυτό εδώ το gel καθαρισμού της L'Oreal μαζί με το γαλάκτωμα που είναι για να αφαιρεί το μακιγιάζ και είναι πραγματικά πανέμορφο το κουτί, οπότε εννοείται πήρα αυτήν εδώ την κατηγορία και είναι τόσο όμορφο, οπότε κάνουν πολύ καλή δουλειά οι διαφημιστές. Μετά πήραμε γκαζάκι γιατί χρησιμοποιούμε αρκετά τον γκαζάκι, οπότε είπαμε να έχουμε αποθέματα σε περίπτωση που το χρειαστούμε, γιατί για τυχόν διακοπές ρεύματος εδώ που βρισκόμαστε λίγο πιο μετά που θα έχει χιόνια κτλ, νομίζω ότι είναι πολύ απαραίτητο. Είμαστε βόρειο-ανατολικά προάστια, οπότε πιθανότητα να έχουμε διακοπές ρεύματος. Πήραμε επίσης αυτό εδώ της Palmolive που είναι με γάλα και αμύγδαλο, είναι κρεμοσάπουνο.
Πήραμε τη σουπλίν, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας που είναι με την καρύδα. Πήραμε εννοείται μόρο μάντιλα. Έπρεπε να πάρουμε δύο από αυτή τη συσκευασία, αλλά δεν πειράζει. Πήραμε αντισηπτικά μαντιλάκια αυτό και αυτό. Πήραμε αυτά τα βαμβάκια, τέλος πάντων τα βαμβακάκια, για να τα χρησιμοποιώ με το γαλάκτωμα. Πήραμε αυτήν εδώ την οδοντόβουρτσα, την πήρε ο Φώτης, που είναι με μπαμπού, της AIM. Και επίσης αυτήν εδώ την οδοντόκρεμα την πήρε ο Φώτης. Εγώ πήρα από τα ίδια σπιτιού, μέσα από το My Market, αυτό εδώ το πακέτο που είναι τρεις πετσέτες κουζίνας. Και θα σας δείξω μετά τι άλλο πήρα από το Jumbo που ταιριάζει απόλυτα και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε πήρα αυτές, θα δω αν με βολέψουν θα πάρω κι άλλες, γιατί τα χρώματά τους είναι φανταστικά και φθινοπορεινά και minimal και γενικά λατρεύω το beige. Εννοείται πάνες. Όπως σας είπα, έχουμε πάει στο νούμερο 2 πλέον εδώ και καιρό και ανυπομονώ και για το επόμενο νούμερο και κάθε φορά ανυπομονώ να βλέπω μέσα τι σχεδιάκια έχουν, γιατί έχουν τέλεια σχεδιάκια και τις λατρεύω όλες αυτές τις πάνες, οπότε και αυτές θα πρέπει να τις τακτοποιήσω στη σιταριέρα της Μπέμπας. Και τέλος από το σούπερ μάρκετ πήραμε απιονισμένο νερό και για το σίδερο και για το συντριβανάκι που έχουμε. Επίσης μέσα από το εκπτωτικό χωριό που έχει φαρμακείο πήρε ο Φώτης διάφορες βιταμίνες γιατί ήμασταν σε έλλειψη σιγά σιγά. Αυτή εδώ που είναι η δική μου αγαπημένη, την έχω πει και την έχω δείξει πολλές φορές, είναι της Florandix ο υγρός πόσιμος σίδηρος. Είναι το μόνο συμπλήρωμα που έχει σίδηρο μέσα και μπορεί και το απορροφά ο οργανισμός μου γιατί έχω και το στίγμα. Οπότε γενικά δυσκολεύομαι έτσι με σιδήρους και έχω ταλαιπωρηθεί πολύ κατά καιρούς και έχω ψάξει πολλά. Νομίζω ότι είναι αυτό που μου ταιριάζει καλύτερα με τον οργανισμό μου και τον απορροφά καλύτερα. Οπότε να ξέρετε, όσοι με ρωτάτε για το σίδηρο, αυτό παίρνω. Και στην εγκυμοσύνη τον έπαιρνα και πριν και τώρα με το θυλασμό όλα και βλέπω ότι είναι πάρα πολύ καλός. Εννοείται θα ξανακάνω σύντομα κάποιες εξετάσεις αιματολογικές για να διαπιστώσουμε μετά τη γέννα που βρίσκομαι, σε τι επίπεδα. Αυτή εδώ είναι η βιταμίνη της ίδιας εταιρείας που παίρνει ο Φώτης και τα δύο, γενικά αυτή η εταιρεία, η Florandix, έχει όλο φυσικά συστατικά μέσα, άμα δείτε από το πλάι είναι γεμάτη φρούτα και λαχανικά και είναι πολυβιταμινούχο το συγκεκριμένο και είναι για τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος, της ψυχολογίας και τη μείωση της κόπωσης. Και μετά πήραμε το Moller's Total που επίσης είναι εγγυημένα πάρα πολύ καλό. Τώρα που χειμωνιάζει ο καιρός συνήθως το παίρνουμε και το παίρνουμε συνδυαστικά με τις ατομικές βιταμίνες μας. Και η σύρυγγιση είναι για να μπορούμε να υπολογίζουμε ακριβώς τη δοσολογία, τα ml που απαιτούνται από τις βιταμίνες, γιατί έχουν μέσα ένα δικό τους δοσομετρητή πλαστικό καπάκι, αλλά μπορείς πολύ εύκολα να ξεφύγεις τη δοσολογία, οπότε νομίζω με τη σύρυγα είμαστε πάντοτε μέσα στα σωστά ml. Και μετά εδώ έχουμε το αγαπημένο μας M&S Marks & Spencer, που ξέρετε πόσο πολύ λατρεύουμε, ειδικά το food, και πρώτη φορά παίρνω κάτι από το κανονικό το κατάστημα με τα ρούχα. Λοιπόν, να σας πω πρώτα από το food τι πήραμε. Εννοείται, παιδιά, τώρα που έρχονται τα Χριστούγεννα, σιγά σιγά, πήρα αυτά εδώ τα μπισκοτάκια που τα είχαμε ξαναπάρει και πέρσι τα Χριστούγεννα, στην εποχή που πλησιάζαν τα Χριστούγεννα. Είναι πεντανόστιμα, είναι φανταστικά. Αλλά για κακή μου τύχη δεν το υπολόγισα καλά και μάλλον τα έβαλα κάπου κάτω-κάτω στη σακούλα και από πάνω μετά βάλαμε και άλλα άσχετα με το M&S. Και από ό,τι βλέπω είναι λίγο πατικωμένα και μάλλον έχουν θρυψαλιαστεί κάποια, αλλά δεν πειράζει. Ακόμη και έτσι μπορώ να τα βάλω μέσα στον καφέ, να τα πετάξω μέσα και θα είναι πεντανόστιμο. Μετά πήραμε εννοείται τις αγαπημένες μας σούπες. Ο Φώτης πήρε την μανιταρό σπα και εγώ πήρα αυτήν εδώ που είναι με καστανό ρύζι, ρεβίτια και αυτό εδώ πέρα που ούτε ξέρω πώς προφέρεται, αλλά θυμάμαι ότι είναι πάρα πολύ νόστιμη. Μετά πήραμε από ένα δημητριακό ο καθένας. Αυτό ήταν η επιλογή του Φώτη που τρελαίνεται για τα κεράσια και είναι έτσι με φράουλες και κεράσια. Εγώ πήρα αυτό που δεν το έχω ξαναπάρει, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει, αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και τα δύο αυτά και γενικά πολλά προϊόντα ήταν σε πολύ μεγάλες εκπτώσεις γιατί λήγουν έτσι στα κοντά, οπότε επωφεληθήκαμε από τις τιμές. Και πήρα λοιπόν αυτό που είναι pecan pie flavor και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει pecans και χρουμάδες, οπότε σίγουρα θα είναι γλυκύτατο πεντανόστιμο. Γιατί γενικά και τα δημητριακά μου θέλω να έχουν γλυκιά γεύση και όχι τόσο φρουτένια. Οπότε συνήθως επιλέγω τέτοιες γεύσεις. Και πήρα και αυτό εδώ πέρα που είναι τεριάκι σος. Μετά πήραμε δύο πακέτα που είναι με τσάι. Το ένα είναι αυτό
Και το άλλο είναι αυτό που είναι το English Breakfast, ένα πάρα πολύ κλασικό, κλασική γεύση. Και τέλος από τη Marks & Spencer πήρα αυτά εδώ, τα καλσονάκια, είναι για την Πέμπα. Είναι από ό,τι θυμάμαι, ναι, 0 με 6 μήνες. Νομίζω ότι θα είμαστε αρκετά καλά, γιατί γενικά πλέον είναι αρκετά πάνω από το 3 μηνών μέγεθος, οπότε νομίζω στο 0 με 6 είμαστε καλά, γιατί στην ουσία είναι στο 3 με 6. Οπότε πήρα και αυτά εδώ τα 3 να δω πώς είναι στη συγκεκριμένη εταιρεία τα νούμερά της. Και πάμε παρακάτω, πάμε στα του Jumbo. Δεν πήραμε πολλά πράγματα. Αυτά εδώ πέρα πήραμε και κάποια άλλα που θα σας τα δείξω, γιατί είναι πιο γκώδη και τα έβαλα κάπου αλλού. Γενικά εδώ πέρα έβαλα τα πιο τζιτζιμίτζι. Πήραμε αυτό εδώ πέρα που είναι για να μην γλιστράνε τα χαλιά. Επίσης πήρα καλαμάκια, αυτά εδώ που είναι τρία μαζί με το βουρτσάκι τους, σε χρυσό και σε ασημένιο. Γιατί για κάποιο λόγο δεν φέραμε καθόλου πολλαπλών χρήσεων καλαμάκια εδώ τώρα στο καινούριο μας σπίτι. Και είχαμε πολλά, ξέρετε, και γυάλινα και μεταλλικά. Αλλά για κάποιο λόγο κάπου τα αφήσαμε και δεν τα φέραμε, μάλλον στο εξοχικό μας. Οπότε έπρεπε να πάρω, γιατί δεν έχουμε καθόλου. Πήρα πολλά μανταλάκια, γιατί έχω και σκοινιά, έχω και την απλόστρα, οπότε χρειάζομαι. Πήρα αυτόν εδώ που είναι πρέσα για σκόρδο, για να μην χρειάζεται να το ψιλοκόβω με το χέρι και για να μην μυρίζουν τα χέρια μου, αλλά και γιατί γίνεται πιο γρήγορα και πιο σωστά, γιατί είναι όλα τα κομματάκια εισάξια. Πήρα αυτά εδώ τα 4 για να κουμπάμε τα ροφήματά μας, γιατί οι επιφάνειες που έχω, τα τραπεζάκια που έχω σε αυτό το σπίτι είναι γυάλινα και δεν μου αρέσει να ακουμπάω γυαλί πάνω σε γυαλί, τις κούπες ή τα ποτήρια. Οπότε πήρα αυτά εδώ που είναι αυτό εδώ το σχέδιο, το σαν μάρμαρο, όψη μαρμάρου. Πήρα αυτό εδώ το σετ που έχει τρεις διάφορες κουτάλες. Μετά πήρα αυτό εδώ που είναι από φλοιωτής, για καρότα κυρίως το χρησιμοποιώ και για κολοκυθάκια. Πήρα αυτά εδώ τα κουταλάκια που μετράς, τις μεζούρες σε κουταλάκι, και πήρα και μεζούρες σε cups, σε κούπες. Επίσης πήρα αυτά εδώ τα 3 τα σιτάκια για να δω ποιο ταιριάζει με τον ερωτήτη μου, και πήρα και αυτά εδώ τα γάτια που είναι σε χρώμα beige και νομίζω ταιριάζουν τέλεια με τα πετσετάκια που σας έδειξα. Πήρα και αυτό εδώ το δισκάκι που είναι με καθρέφτη για να βάλω διάφορα κοσμήματα, ρολόγια και κάτι τέτοιο σκέφτομαι. Πήρα αυτό εδώ το ξύλο κοπής που είναι από Παππού, και πήραμε και αυτό εδώ το μπουκάλι το γυάλινο για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το κρασί. Και μετά πήραμε αυτό εδώ το τραπεζομάντιλο που είναι τελείως πλαστικό, δηλαδή καθαρίζει πολύ εύκολα με ένα βετέξ οτιδήποτε, για να το βάλουμε στο τραπεζάκι που έχουμε έξω στο μπαλκόνι, για να μπορούμε να το καθαρίζουμε ακριβώς πολύ πολύ εύκολα και να μην είναι ύφασμα. Και πήραμε αυτό εδώ που είναι όψη μαρμάρου πάλι. Βέβαια θα χρειαστεί να το κόψουμε, γιατί το τραπέζι μας είναι στρογγυλό και αυτό είναι για ορθογώνιο και είναι και πάρα πολύ μεγάλο, οπότε σίγουρα θα έχουμε ένα DIY πολύ πολύ μικρό. Και εννοείται πήρα όλες αυτές εδώ τις κρεμάστρες. Πήρα νομίζω 8 πακέτα των 4, κάπως έτσι. Και πήρα και αυτά εδώ 2 που είναι για φούστες, παντελόνια κτλ. Και μάλλον αύριο ή μια επόμενη μέρα θα καθίσω να ασχοληθώ και με την ντουλάπα, για να κάνω όλα αυτά που θέλω, τις μετατροπές, για να μας βολεύει ακόμα περισσότερο. Small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go, spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else, no one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. I wanted to escape for a while. Not that it
couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me. Βρίσκεται μέσα στο εκπτωτικό χωριό, πήρα αυτά τα 3 παντελόνια. Ήθελα να βρω maternity ρούχα και ρούχα θυλασμού, αλλά το συγκεκριμένο H&M δεν είχε κάτι τέτοιο και πήρα αυτές λοιπόν τις 3 φόρμες. Η μία είναι αυτή σε ένα πανέμορφο μπέζ χρώμα. Μου αρέσουν πολύ τα ανοιχτόχρωμα ρούχα για μέσα στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ άνετη, πολύ μαλακιά. Την πήρα σε νούμερο small. Σαν εφαρμογή είναι καταπληκτική, απλώς νομίζω ότι μου είναι λίγο μακριά και ίσως την κοντίνω, οπότε θα χάσει και το λάστιχο. Και μέσα η υφή είναι καταπληκτική, πραγματικά πολύ πολύ μαλακό και άνετο. Έπειτα πήρα αυτό εδώ το μαύρο κολάν, το οποίο είναι πολύ ψηλό μεσό και είναι κάτι που θέλω πλέον στα ρούχα μου. Επίσης πολύ ελαστικό, μαλακό και μακρύ για να με κρατάει ζεστή. Και έχει και αυτήν εδώ την έξυπνη τσεπούλα. Και πλέον θέλω όλα μου τα ρούχα να αγκαλιάζουν όμορφα την κοιλιά μου και να νιώθω άνετα. Αυτό το κολάν το πήρα σε νούμερο medium και είχε πολύ καλή εφαρμογή γι' αυτό και δεν πήρα μικρότερο νούμερο, γιατί θέλω να νιώθω άνετα και δεν θέλω να με στενεύουν καθόλου. Και το τρίτο ρούχο που πήρα είναι αυτό εδώ το ποδηλατικό κολάν. Επίσης έχει πολύ καλή εφαρμογή. Βέβαια για το συγκεκριμένο θα ήθελα να το είχα πάρει ένα νούμερο μεγαλύτερο, γιατί οριακά είμαι καλά και νιώθω άνετα. Το πήρα σε νούμερο small, θα το έπαιρνα νομίζω medium. Αυτά λοιπόν αγόρασα και από την H&M και όλα τα υπόλοιπα από το εκδοτικό χωριό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν για ακόμη μια φορά σε αυτό εδώ το βίντεο και μέχρι το επόμενο σας στέλνω ένα τεράστιο φιλί.